Κύριε Σκάλκο, νομίζω ότι είναι σημαντικό, με αφορμή όσα είπε προηγουμένως ο κύριος Μπαλαούρας, να θυμηθούμε λίγο την ιστορία. Η Πορτογαλία όντως έχει περάσει σε μια άλλη σελίδα, διότι εκεί το Πορτογαλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα κυρίαρχα δημιούργησε μια σχέση αξιοπιστίας με τους πολίτες. Είπε δηλαδή τι στραβό έγινε και τι πρέπει να διορθώσουν. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία όταν το 2016 και το 2017 λέγαμε πως κόβονται οι συντάξεις με τον νόμο Κατρούγκαλου, σφαγιάζονται οι συντάξεις κυρίας, μας έλεγαν ότι είμαστε αυτοί οι οποίοι κινδυνολογούμε στα πάνελ. Σήμερα αυτή η κυβέρνηση έχει νομιμοποιήσει όλες τις περικοπές της συντάξης και για τους νέους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν βγει από τα μέσα του 2016 και μετά στις συντάξεις, και έρχεται και λέει ότι θα διαπραγματευτεί χωρίς μονομέρειες την μη περικοπή των συντάξεων. Και λέμε λοιπόν εμείς, αν όλα όσα λέει ο κύριος Μπαλαούρας είναι έτσι, γιατί δεν αποδέχεται την πρόταση την οποία κατέθεσε το κίνημα αλλαγής πριν από 2 μήνες στην Ελληνική Βουλή για κατάργηση της μείωσης των συντάξεων, και αν ακόμα κάτι βρίσκουν στη δικιά μας πρόταση η οποία είναι προβληματική, και αφού ο κύριος Τσίπρας δεν περιμένει την κυρία Μέρκελ να κάνει δήλωση ή το Eurogroup να πάρει απόφαση, ας πάμε την επόμενη εβδομάδα να δούμε ποια είναι τα πλεονάσματα τα οποία τόσο διαφημίζονται και να πάρουμε μια απόφαση η οποία νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι το μόνο το οποίο θα πετύχει θα είναι να ανακουφίσει τους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υποστεί ήδη πολύ μεγάλες περικοπές και δεν πρέπει να υποστούν άλλες. Επομένως, εμείς λέμε ότι υπάρχει μια μεγάλη υποκρισία εκ μέρους της κυβέρνησης, διότι το Γενάρη του 2015 δεν χρειάζονταν ούτε αλλαγές στο ασφαλιστικό, ούτε νέες περικοπές συντάξεις. Ήρθε αυτή η κυβέρνηση με ένα νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο λειτουργεί ως φορολογικό. Έχει φτάσει τις ασφαλιστικές εισφορές στις 2.200 και πλέον ευρώ. Αυξάνει από 1η-1η-19 την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά σε νέους ελεύθερους επαγγελματίες και όχι μόνο. Και επομένως δείχνει για ακόμα μία φορά ότι δεν έχει καμία στρατηγική. Εμείς θα είμαστε αρρωγοί. Ο κυβερνητικός αντίλογος. Θα είμαστε. Να πω αυτό, κύριε Σκαλκό. Η πρόταση ήταν ότι ήταν ανεπικαίρως χρονικά η όλη κίνηση, διότι δεν είχαμε βγει από τα μνημόνια. Άρα, στην τροπολογία αναφέρεσαι. Ναι, ναι. Τώρα. Πρόταση νόμου είχαμε κατάθεσει εμείς. Τροπολογία Νέα Δημοκρατία. Άρα τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί δεν κινητοποιήστε προς αυτή την κατεύθυνση τώρα? Αυτό ακριβώς ήθελα λοιπόν να πω, ότι ακόμα και αν κάτι στη δικιά μας πρόταση του Ιουνίου δεν άρεσε, αυτή την εβδομάδα λειτουργεί η Βουλή. Την επόμενη εβδομάδα. Ήταν ρεαλιστικό όμως, κύριε Χριστίδη, από τη στιγμή που είμαστε στο πρόγραμμα για την έξοδο, δηλαδή. Είναι απολύτως ρεαλιστικό να πούμε στους πολίτες οποίοι. Ξέρετε ότι θα είχατε αντιμέτωπους όλους λοιπόν, τους. Είναι απολύτως ρεαλιστικό να πούμε στους πολίτες οι οποίοι μας ακούν ότι ο κύριος Τσίπρας λέει ψέματα. Διότι η χώρα έχει υπογράψει συγκεκριμένα μέτρα μέχρι το 2060 και μακάρι να έρθει η ματέωση, η κατάργηση της περικοπής των συντάξεων. Ναι, φυσικά. Και στα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με μια σειρά άλλων οικονομικών δεδομένων που αφορούν και την άμεση και την έμεση φορολογία. Το γεγονός ότι έχουν μπει μια σειρά αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, νοσοκομείων στο υπερταμείο είναι κάτι το οποίο έχει, ξέρετε, υπογραφεί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Το γεγονός ότι έχουμε τιμόρια η οποία έχει συγκεκριμένη εικόνα της χώρας στο εξωτερικό είναι κάτι το οποίο έχει υπογραφεί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Λέω ότι η συζήτηση είναι ότι εδώ και τώρα πρέπει να ανακουφιστούν οι συνταξιούχοι με την αγωνία την οποία έχουν και ταυτόχρονα να πούμε ξεκάθαρα ότι έχουμε μια πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Αυτό το οποίο είπε πριν από λίγο ο κ. Μπαλαούρας έχει να κάνει με το εξής. Πότε είχε δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ? Είχε δίκιο ο ΣΥΡΙΖΑ το 2013 και το 2014 όταν έλεγε ότι κάποιοι είναι προδότες και γερμανοτσολιάδες και εμείς είμαστε οι πατριώτες, ή έχει δίκιο τώρα που λέει ότι ήρθε το Δουνουτού, μας πίεσε, μας ανάγκασε και εμείς το αποδεχτήκαμε? Μάλιστα. Για το καλό της χώρας. Να δώσουμε από το τελευταίο το που είπε ο κ. Μπαλαούρας. Έχει υπογράψει η κυβερνητική πλειοψηφία με ψήφο της στην Ελληνική Βουλή 3 δισεκατομμύρια μέτρα από το ασφαλιστικό. Αυτό είναι κατατεθειμένο στην Ελληνική Βουλή με τις υπογραφές ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για την επόμενη περίοδο. Άρα θα πρέπει να δώσει και μια απάντηση ο κύριος Μπαλαούρας από πού σκοπεύει να πάρει αυτά τα χρήματα τα οποία δημιούργησε ως τρύπα αυτή η κυβέρνηση. Πάμε λίγο πιο πίσω τώρα. Εμείς να δούμε. Τρύπα. Ναι, εμείς. Φυσικά. Εμείς. Πάμε λίγο πιο πίσω. Στη συζήτηση η οποία αφορά τις συντάξεις. Βγαίνουν κάποιοι εκπρόσωποι των συνταξιούχων οι οποίοι δεν ανήκουν σήμερα στο ΠΑΣΟΚ ή στο κίνημα αλλαγής και λένε ότι
Ο ΣΥΡΙΖΑ με τις αυξήσεις των εισφορών, με τις μειώσεις της συντάξης, με αυτά τα οποία έκανε σε όσους είναι ανάπηροι, με αυτά τα οποία έκανε σε όσους είναι χείροι και χείρες, έχει μειώσει πολύ περισσότερες φορές τις συντάξεις από ό,τι είχαν μειωθεί την προηγούμενη περίοδο, όπου η χώρα ξεκίνησε με πρωτογενές έλλειμμα από το 2009, επειδή η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή από το 2004 μέχρι το 2009 κατέστρεψε την ελληνική οικονομία, διπλασίασε σχεδόν το χρέος και έστειλε το έλλειμμα σε διψήφια νούμερα. Αυτή η δεξιά. Στο παρελθόν λεπτό. Δεν είχαν κοπεί οι συντάξεις 12 φορές περίπου. Ένα λεπτό. Όχι, περίπου 12 φορές. Δεν είχαν κοπεί 12 φορές λοιπόν οι συντάξεις. Υπάρχει μια συζήτηση λοιπόν η οποία μπορεί να γίνει πολύ αναλυτικά. Να με καλέσετε λοιπόν εδώ πέρα. Θέλετε να μου πείτε ότι υπάρχει φυσικό πρόσωπο. Φυσικό πρόσωπο, ένα φυσικό πρόσωπο, στο οποίο στον ίδιο κόπηκαν 12 φορές συντάξεις. Κύριε Χρυστηδή, αυτό λέτε. Δεν είναι 12 διαδοχικές φορές, αλλά κόπηκαν οι συντάξεις. Έτσι ακριβώς, κύριε Σκαρκό. Να λέμε λοιπόν το εξής, ότι υπήρχαν μέτρα για πρωτογενή ελλείμματα τα οποία ήταν τεράστια και η χώρα έχει φτάσει στα όρια της ασύνταξης χειροκοπίας εξαιτίας μιας περίοδου στη χώρα που ήταν ασυλλόγιστη. Αυτή την περίοδο, με πολύ μεγάλο κόπο του ελληνικού λαού και θυσίες, προσπάθησαν πολλές κυβερνήσεις να τη βγάλουν από την κρίση. Και παρέδωσαν στον κύριο Τσίπρα το Γενάρη του 2015 πρωτογενή πλεονάσματα. Μικρά, μικρά. Τι έκανε ο κύριος Τσίπρας με τα πρωτογενή πλεονάσματα? Γυρνούσε μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου και τους υπόλοιπους και έκαναν αντιμνημονιακό αγώνα στην Ευρώπη. Και τότε οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές τους έλεγαν: μην ακολουθείτε αυτό το δρόμο. Άλλο είναι ο δρόμο σοβαρότητα. Χρέωσαν τη χώρα με ένα τρίτο και αχρίαστο μνημόνιο, το οποίο έχει νέες περικοπές και φυσικά αυτό το οποίο ξεχνά να πει ο κύριος Μπαλαούρας περί προοδευτικών συμμαχιών, οι οποίες δήθεν αλλάζουν την Ευρώπη, είναι ότι στην Ελλάδα συγκυβερνά με ό,τι πιο δεξιό υπήρχε στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Καμένος και η παρέα του, οι οποίοι ξεκίνησαν να λένε αυτά τα οποία έλεγαν τις τελευταίες περιόδους, από το λιντσάρετε άλλους πολιτικούς αντιπάλους μέχρι τις μηνύσεις και ταυτόφορα σε δημοσιογράφους, μέχρι τις μηνύσεις και τις αγωγές στην Αυγή, είναι συγκυβερνήτες του κυρίου Μπαλαούρα. Αυτή είναι η κυβερνητική πλειοψηφία και δεν δικαιούται να παριστάνει την παρθένα της αριστεράς ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ακολουθεί συγκεκριμένη πορεία εφαρμόζοντας συγκεκριμένες πολιτικές. Τίποτα από όσα έχει εφαρμόσει στην πραγματική οικονομία ο κύριος Τσίπρας, ο εκλεκτός του ΣΕΒ και όλων των υπολείπων, δεν έχει προοδευτικό πρόσημο. Τώρα από αυτό, ο εκλεκτός και της κυρίας Μέρκελ. Κανένας λοιπόν. Αυτό το οποίο λέμε λοιπόν, είναι κάτι. Θα απαντήσω ο κύριος Μπαλαούρας. Λοιπόν, δεν πειράζει κύριε Μπαλαούρα, καθένας έχει τα επιχειρήματά του. Εάν λοιπόν δεν κάνετε ένα γενναίο συγγνώμη, αν δεν πείτε ένα γενναίο συγγνώμη για αυτά τα οποία λέγατε το 13 και το 14 και το 15, που λέγατε σε αυτούς οι οποίοι μας ακούν ότι θα δώσουμε 13η σύνταξη, ότι θα καταργήσουμε τον ένφια, ότι δεν θα έχετε ασφαλιστικές εισφορές, ότι με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα μας δανείζουν, και έρχεται σήμερα και λέτε ότι μας ανάγκαζαν. Έτσι, και είναι υποκριτές και φαρισαίοι που λένε αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι οποίοι οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή, αυτοί οι οποίοι κάνανε τα μνημόνια. Φοβάστε να πείτε τον Καραμαλής, κύριε Μπαλαούρα. Εσείς είσαστε. Εσείς μαζί. Μαζί η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Ο κύριος Παπαγγελόπουλος, ο κύριος Τουσουνίδης, ο κύριος Καμένος. Να συγχωρείτε, κύριε Χρυστίδη. Λέγατε Πινοσέτ τον κύριο Παπανδρέου, κύριε Μπαλαούρα. Αφήστε τώρα. Αφήστε. Ουδέποτε έγινε αυτό. Ο κύριος Τσίπρας στην Ελληνική Βουλή. Ελάτε τώρα. Γερμανοτσολιάδες και προδότες και ευαγγελιστές. Μα δεν τρέπεσε λιγάκι. Εσύ δεν τρέπεσε. Γι' αυτό το μεγάλο κόμμα. Αφήστε το μέλλον. Τώρα πιάσετε τον Καμένο. Τον Καμένο, βέβαια. Για την προοδευτική συμμαχία δεν θα πείτε κάτι, κύριο Καμένο. Προοδευτική συμμαχία με τον κύριο Καμένο, πώς κάνετε? Εξανάγκης. Όταν εσείς βλέπατε το Τσίπρα και εμάς και βγάζατε σκυλιά. Γιατί κάνατε πρώτα στον κύριο Βενιζέλου ή στην κυρία Γεννηματά ποτέ? Κάνατε πρώτα. Κάνατε πρώτα. Κύριε Βαλαούρα, μήπως κάνατε στο Σταύρο του Ζωράκη το Γενάρη του Καμένου σε εμάς? Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Για την αγωγή με ρωτήσατε στο off the record.